Ελάτε, σήμερα μιλάμε στα ελληνικά για το πώς φροντίζουμε την υγεία μας. Και πάντα μπορούμε να ξεκινήσουμε να λέμε τη γνώμη μας, την άποψή μας, με κάποιες συγκεκριμένες φράσεις στα ελληνικά. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι, νομίζω ότι, θεωρώ ότι, έχω τη γνώμη ότι, κατά τη γνώμη μου. Έπειτα, μπορούμε να μιλήσουμε για το θέμα που έχουμε επιλέξει. Για παράδειγμα, σήμερα μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε την υγεία μας. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η υγεία μου είναι πολύ σημαντική για μένα ή δεν είναι τόσο σημαντική η υγεία στη ζωή μου. Στην πραγματικότητα, η υγεία είναι πολύ σημαντικό αγαθό στη ζωή του ανθρώπου και πάμε να δούμε τώρα πώς φροντίζουμε την υγεία μας. Πριν ξεκινήσουμε να λέμε συγκεκριμένα παραδείγματα, μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές εάν φροντίζουμε ή όχι την υγεία μας, πόσο κόπο καταβάλουμε για να φροντίσουμε την υγεία μας ή πόσο δεν καταβάλουμε. Για να δούμε λοιπόν μερικές φράσεις. Φροντίζω την υγεία μου, προσπαθώ να φροντίζω την υγεία μου, δεν καταφέρνω να φροντίζω την υγεία μου, θα ήθελα να φροντίζω περισσότερο την υγεία μου. Και αυτές είναι μόνο λίγες επιλογές. Αλλά μετά μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Με ποιον τρόπο φροντίζουμε την υγεία μας. Και εδώ οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Εγώ θα δώσω μερικά μόνο παραδείγματα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν, φροντίζω την υγεία μου. Τρώω υγιεινά, γυμνάζομαι καθημερινά. Προσπαθώ να μην έχω άγχος. Δεν καπνίζω, αποφεύγω τα γλυκά. Δεν κάνω παρέα με τοξικούς ανθρώπους. Προσπαθώ να αντιμετωπίζω το άγχος μου αποτελεσματικά και άλλα πολλά. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα κάνω ένα μικρό παράδειγμα. Πιστεύω ότι η υγεία είναι πολύ σημαντικό αγαθό στη ζωή του ανθρώπου. Εγώ φροντίζω την υγεία μου και προσπαθώ κάθε μέρα να τη φροντίζω με κόπο. Συχνά τα καταφέρνω. Κάποιες φορές είναι αδύνατο. Σε γενικές γραμμές τρώω υγιεινά. Προσπαθώ να αποφεύγω τα γλυκά, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ. Συνήθως είμαι η πρώτη πιο επιρρεπής φίλη από την παρέα μου. Κάνω εξετάσεις ετησίως. Και επίσης, δεν καπνίζω. Σημαντικό πολύ για την υγεία μου είναι να κάνω παρέα με ανθρώπους που είναι ήρεμοι και ευχάριστοι. Έτσι προσπαθώ να κάνω παρέα με τους φίλους μου όσο πιο συχνά μπορώ. Και φυσικά αποφεύγω τις τοξικές σχέσεις, είτε με φίλους, είτε με συναδέλφους, είτε με οικογένεια. Τέλος, ξεκουράζομαι όταν νιώθω ότι το έχω ανάγκη και αποφεύγω να έχω άγχος καθημερινά. Αυτά για μένα. Ελπίζω να σας είναι χρήσιμο και γράψτε μου στα σχόλια εσείς πώς φροντίζετε την υγεία σας. Καλή συνέχεια!